Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Κεμανίδη. Σας είπα πως θα κουβεντιάσουμε μαζί του σε αυτή την ενότητα. Θα μπορούσα να πω μία από τις πολλές ιδιότητές του, γιατί έχει πολύ, έτσι θα έλεγα, έντονη κοινωνική και πολιτική παρουσία. Πρώην γραμματέας της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αλλά από την ώρα που ο ίδιος είναι πια εκτός Δημοκρατικής Αριστεράς, εκτιμώ πως αυτός ο τίτλος δεν τον αντιπροσωπεύει. Με δυσκολία, ο μόνος τίτλος που διαθέτω σήμερα είναι ενεργός πολίτης. Είναι συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος, παρένθεση, άνευ συντάξεως. Άνευ συντάξεως. Αυτό. Ποιος θέλει για το άνευ συντάξεως? Εντάξει, τα δομημένα ομόλογα. Καταρχάς, το ότι μας τα φάγαν τα λεφτά από τα ταμεία, γνωστά πράγματα. Πώς τον είπαμε τον άλλον που έφυγε ντυμένος παπάς, να τέτοιοι τύποι. Πέτρος Κυριακίδης. Κυριακίδης, ναι. Ξέδιδε και βιβλία αυτός, θρησκευτικού περιεχομένου, βέβαια. Καλώς. Έχει την εκδοτικό οίκο. Όχι, δεν έχει σχέση με τους Κυριακιδέους από Θεσσαλονίκη, είναι Αθήνα, ήταν Αθήνα αυτός. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία ήταν υπερβολικά θρήσκα και κάνοντας τον πολύ μεγάλο σταυρό που συντηρούν πάρα πολύ εδώ, δεν έχουν με αυτή τη σχέση. Δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και με τον σχεδιασμό και με την Ορθοδοξία. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας. Και εσείς εκτός Δημάρ, κύριε Κεμανίδη. Και εγώ. Ουσιαστικά εντός εκτός ήμουν πριν από τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές. Από τη στιγμή που παραιτήθηκα από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής. Και αυτό έγινε, δεν βγήκα τότε στα κεραμίδια να φωνάξω. Καλά, ήταν, νομίζω θεωρούσα ότι το θέμα συγκεκριμένων επιλογών που έγινε, ναι, στο ψηφοδέλτιο τότε. Ακριβώς, έτσι, τότε θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να κάνω ζημιά στο κόμμα, ας πούμε. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο δεν βγήκα να το διατυμπανίσω. Αλλά οι λόγοι για τους οποίους παραιτήθηκα, η πρόοδος του χρόνου έδειξε ότι ήταν σωστή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από το ψηφοδέλτιο τότε ο μόνος ο οποίος έχει απομείνει είναι ο Κυρίτσης. Για δείτε ότι όλοι οι άλλοι παραιτήθηκαν. Ο Θόδωρος ο Σπαθής, ο Θανάσιος Ζαχαρόπουλος, ναι, εδώ ο Παπασίμος. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι επικραμμένη. Βέβαια, ότι είναι και θέμα πικρίας προσωπικής. Θα μπορούσε, αλλά τόση σύμπτωση πια. Όλοι επικραμμένοι, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορούσαν όλοι να βγουν πρώτοι. Προφανώς, γιατί λέτε λοιπόν, αλλά έχουν φύγει όλοι αυτοί, γιατί φύγατε εσείς, κοιτάξτε, γιατί φύγαν κι άλλα στελέχη? Με βάση το καταστατικό και τις αρχές του συνεδρίου, τις αποφάσεις του συνεδρίου, όπως ψηφίστηκαν από το ένα, το πρώτο, το μοναδικό συνέδριο που έγινε της Δημοκρατικής Αριστεράς, αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου έχει η Νομαρχιακή Επιτροπή και η Νομαρχιακή Συνέλευση των αυτό μελών. Δεν τηρήθηκε. Αυτό δεν τηρήθηκε. Είχαμε μία παράτυπη, ας το πω, αντικαταστατική παρέμβαση του Προέδρου, ο οποίος περίπου, να χρησιμοποιήσω έτσι τη μαλλιαρή, ας πούμε, μας φόρεσε καπέλο τον Κυρίτση, άνθρωπο της επιλογής του, περιφρονώντας όχι μόνο καταστατικές αρχές, ας πούμε, του κόμματος, αλλά και σχέσεις και φιλίες, και έχει σημασία αυτό, δικές του, με πρόσωπα όπως ο Θόδωρος ο Σπαθής. Έτσι. Φιλία και σχέσεις φιλικές χρόνων. Γιατί το έκανε αυτό? Εγώ έχω την εξήγηση τη δική μου, ας πούμε, έτσι. Υποθέτω ότι θα είχε πολύ καλή συνεργασία με αυτόν, ακόλυτη, και όχι με κάποιον άλλον. Αυτό όμως, να πω κάτι, αυτό ήταν ένα γεγονός. Το γεγονός ότι τώρα, όπως είπατε εσείς, έχουν φύγει από τη Δημοκρατική Αριστερά ναι, όλοι όσοι ήταν. Ο κύριος λόγος είναι ότι από πουθενά δεν φαινόταν ότι η Δημοκρατική Αριστερά θα μπορούσε να συμπράξει και σε κυβερνητικό επίπεδο με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Φώτης ο Κουβέλης προεκλογικά στα γραφεία, τα πρώτα γραφεία που ανοίξαμε εμείς στην Ασκληπίου, έλεγε χαρακτηριστικά και αναφερόμενος στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, όχι σε τόσο μείζον θέμα όσο κυβερνητική συνεργασία, έλεγε δεν θα γίνουμε κολυμβήθρα του Σιλόαμ. Το θυμάστε, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι δηλώσεις. Εντάξει, για
στελέχη αυτό και μου... πρόσωπα κλπ. Αυτό, κύριε Κεμαλίδη, πριν τις πρώτες εκλογές. Πριν τις πρώτες. Αλλά στο ενδιάμεσο άφηνε να νοηθεί ότι η επόμενη μέρα μπορεί να είναι διαφορετική για την Δημοκρατική Αριστερά. Όχι. Ψέλιζε ότι θα δώσουμε λύση. Ναι. Θα είμαστε μέρος της λύσης. Αυτό ακριβώς. Σας θυμίζω όμως ότι και μετά τα αποτελέσματα των δεύτερων εκλογών που μπήκε στη Βουλή, μπορώ να σας στείλω το βιντεάκι και να το παίξετε, έτσι. Κατηγορηματικά δεν πρόκειται να συμπράξουμε σε κυβερνητικό επίπεδο με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Και λέτε ότι υπήρχε πλήρη αναγνωσία. Και μετά εύνης θα γίνει μέρος της λύσης. Και εγώ περίμενα αυτή η πρόταση, δεν μπορούσε να είναι απόφαση του Προέδρου, εν τέλει ήταν, που επικυρώθηκε βέβαια από την πλειοψηφία των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, έπρεπε να είναι ερώτημα που θα αφορούσε τουλάχιστον όλα τα μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς. Λοιπόν, ένα έκτακτο συνέδριο. Δεν ήταν κανένα μικρό θέμα. Χρονικά όμως μπορούσε. Βεβαίως μπορούσε. Με τους ίδιους αντιπροσώπους μπορούσε να γίνει ένα έκτακτο συνέδριο. Ήταν θέμα 3-4 ημερών. Δες το όμως λοιπόν, κάτι. Δεν έγινε. Ναι. Και αναρωτιέμαι, εάν στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τότε η εισήγηση του Προέδρου ήταν διαφορετική, δεν θα ήταν διαφορετική και η απόφαση? Εδώ μιλώ για την ευθύνη όλων μας, αλλά μιλώ για βαθμό ευθύνης. Ο πρώτος βαθμός ευθύνης είναι του Προέδρου. Έτσι. Αυτός εισηγήθηκε αυτό το πράγμα και οι υπόλοιποι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης στο ότι συμφώνησαν. Να θυμίσω όμως ότι 24 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν συμφώνησαν, διαμαρτυρήθηκαν και στην πορεία αποχώρησαν. Έτσι. Άλλοι αποχώρησαν, αλλά άλλοι παραμένουν. Εν πάση περιπτώσει. Η πλειοψηφία ήταν βεβαίως. Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι τόσο εύκολα και προφανή, ώστε να μας λένε ότι εντάξει, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Όχι τέτοια. Κύριε Κεμαλίδη, δέστε όμως κάτι τώρα έτσι. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε κι εμείς που δεν είμαστε στα. Επί του περιεχομένου της πολιτικής, αυτό δεν ήταν μια απλή κίνηση. Δηλαδή, που εντάξει, αποφασίσαμε κάτι και δεν τρέχει τίποτε και δεν άλλαξε τίποτε. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τις αποφάσεις του συνεδρίου, το προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, έτσι, τίποτε απολύτως δεν φαίνεται ότι υλοποιείται. Ένα. Αλλά εγώ περίμενα, όχι φυσικά να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, που είναι το 6% τέλος πάντων στο λαό και ένα μικρό κομμάτι ας πούμε και σε κυβερνητικό επίπεδο, έτσι. Είναι το συμπλήρωμα, ας το πω έτσι. Δεν περίμενα. Περίμενα όμως να υπάρξει συνέπεια στην εφαρμογή της κοινή προγραμματικής συμφωνίας των τριών κομμάτων. Αλίμονο. Δεν συμφώνησαν, υπάρχει το χαρτί. Αν ανοίξετε μια ιστοσελίδα θα το βρείτε. Λοιπόν, και εκεί μέσα ένα πράγμα μόνο να τονίσω. Από εκεί, από αυτήν την κοινή προγραμματική συμφωνία των κυβερνητικών κομμάτων, των κυβερνών των σήμερα κομμάτων. Δημόσιος τραπεζικός πυλώνας για να υπάρξει ρευστότητα κλπ. Κλπ. Ενίσχυση των κεφαλαιακών αναγκών της αγροτικής τράπεζας. Εγγύηση των υποθηκευμένων αγροτικών γεών κλπ. Κλπ. Αυτό αναφέρεται ρητός. Τι έγινε ανταυτού? Τη δώσανε πεσκέση στο σάλα. Τα μάμ που λένε και οι Τούρκοι, γιατί για βάση, για βάση. Ναι, τη δώσανε πεσκέση και μάλιστα και το υγιές κομμάτι, το χρέος, το φορτώσαν πάλι σε εμάς. Και για να συνεχίσω σε αυτήν την τουρκική διάλεκτο, φερόμενη deep για deep, ξετσίποτα κύριε. Το deep για deep, αλλά διάβασα τελευταία έτσι για να λέμε και κανένα αστιάκι, μια καταπληκτική αφίσα, αφίσα ταμπέλα καταστήματος. Σουβλέιμαν, ο μεγαλομπεκρής. Τέλειο. Τι ιδέα έχει ο άνθρωπος. Κύριε Κεμαλίδη, τώρα επειδή μου αλλάζετε θέμα και επειδή πραγματικά ξύνεται, όπως λέμε έτσι, τις πληγές. Να άνοιξω εγώ την παρένθεση και να πω σε αυτό. Γιατί διακομωδούμε τέτοιου είδους καταστάσεις όταν εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες το έχουμε αναγάγει σε κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Πρώτον. Ποιο? Βλέπουμε. Το Ρουσφέτ. Βλέπουμε τα μανιωδώς τα τουρκικά σύριαλ. Μας τα δείχνουν, αναγκαστικά τα βλέπουμε. Όχι, θα μπορούσαμε Μελό, να μην τα δούμε, κύριε Κεμανίδη. Ο άγνωστος πόλεμος πάντα υπήρχαν. Δεύτερον, δεχόμαστε αμάσιτα την τροφή την οποία μας σερβίρουν και κατάφεραν σήμερα οι Τούρκοι αυτό που δεν κατάφεραν αιώνες ολόκληρες, ουσιαστικά να περάσουν τα μηνύματα και να μπουν στα σπίτια μας καθημερινά όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τουρκικό πολιτισμό. Και εδώ έχουμε
και όλα τα θεωρούμενα, τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια, τα αθηναϊκά κανάλια που παίρνουν, θα έλεγα με το κιλό, αυτές τις τουρκικές σειρές. Κάνοντας τώρα, έτσι... τώρα τι θέλετε να με ρωτήσετε γι' αυτό, γιατί θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Όχι, θέλω να... Γι' αυτό. Θέλω... Έτσι αυτό... να το πω και σαν κόντρα, ναι. Σαν ρελάνς, για, για πέστε το. Λοιπόν, θυμίζω ότι και τα κανάλια, τα περισσότερα τουλάχιστον, αλλά και πάρα πολλοί εξημών, από πνευματικούς ηγέτες μέχρι και πολίτες απλούς ας πούμε, μέχρι πρότινος βγάζαν σπυράκια για το συνοστισμό στη Σμύρνη, της Ρεπούση. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, υποθέτω, έτσι, αφενός μεν οι καναλάρχες προβάλλουν τον Σουβλεϊμάν, τον μεγαλομπεκρή, έτσι, και από την άλλη εμείς το καταναλώνουμε. Τι ωραία! Πάντως, δείτε δηλαδή τι υποκρισία, ναι. Και πόσο εύκολα αγόμεθα, ναι, και φερόμεθα. Πω λίγο κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα περάσουν μέσα από την κολυμπήθρα του εξαγνισμού το συνοστισμό της κυρίας Ρεπούση. Μην τρελαθώ κιόλας. Τότε δεν υπήρχε συνοστισμός. Έχω άλλη άποψη. Πολύ εύκολα. Έχετε, αλλά ναι, δεν θα θεωρήσουμε ότι έγινε συνοστισμός στη Σμύρνη. Και τουλάχιστον εκείνο το βιβλίο. Μόνο συνοστισμός δεν ήταν. Κοιτάξτε. Προφανώς. Τώρα μιλάτε και σε έναν ποντιακή καταγωγή. Που με εκπλήσει λοιπόν οι, αυτό που οι γονείς και οι πρόγονοι, πρόγονοι ας πούμε, μαρτύρησαν. Εν πάση περιπτώσει όμως, κοιτάξτε να σας πω, είναι γνωστή η τακτική από ένα ολόκληρο κείμενο ή από ένα ολόκληρο βιβλίο πολύ περισσότερο, απομονώνω μία φράση ή μία πρόταση και δημιουργώ εντυπώσεις. Το βιβλίο εκείνο της ιστορίας ήταν από τα καλύτερα βιβλία ιστορίας για την 6η Δημοτικού που υπήρξε τουλάχιστον 30 χρόνια που ήμουν εγώ 32 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μπορούσε να μην έχει γι' αυτό. Θα μπορούσε, θα μπορούσε να το δεχθώ αυτό. Αλλά δεν ήταν και το εθνικό ζήτημα και σας αντιπαρέβαλα τώρα το πόσο εύκολα καταπίνουμε την Κάμιλον, έτσι. Όλα αυτά το ΑΙΣΕ και δεν ξέρω τι. Και Μανίδη, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι εδώ τουλάχιστον έχω μια συγκεκριμένη άποψη και τη λέω. Και εδώ θέλω, για μένα είναι δείγμα γραφής του πώς εμείς ο ελληνικός λαός δεχόμαστε έτσι, αν θέλετε, πάρα πολλές φορές αμάσιτα, ναι, όλα όσα μας. Εύκολοι καταναλωτές. Πάμε όμως στο θέμα. Εδώ αγοράζαμε υποβρύχια που γέρνουν, δεν αγοράσουμε σύριαλ από την Τουρκία. Τα υποβρύχια γέρναν για μας. Για τους άλλους δεν γέρναν. Τα υποβρύχια ήταν, αν θέλετε, ένα εφαλτήριο για να εξασφαλιστούν 4 και 5 γενιές πολιτικών. Ναι. Και όχι μόνο ο Τζοχατζόπουλος, γιατί δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος έβαλε το χέρι στο βάζο με το μέλι. Μην τρελαθώ κιόλας. Προφανώς. Και ήθελα να ξέρω και αν, σε αυτό τώρα και εδώ θέλω να δω και πού είναι τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή τα Κυσαία, Κυμαία, πώς θα λένε όλα αυτά τα έβηχα όργανα, δεν βλέπαν. Εδώ ο Άκης έχει δίκιο. Δεν είναι ο μόνος που. Οι άλλοι υπογράφαν στο κάτω κάτω. Και άλλοι μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Εδώ είναι φανερή η τακτική, σε αυτό το θέμα τουλάχιστον, ότι προσπαθούν να με ξυλαστήρια θύματα. Τέλος πάντων, με διάφορες υφηγένειες, καμένα χαρτιά πολιτικά. Έτσι, όλα αυτά είναι καμένα να τους φορτώσουν χαρτιά, τα πάντα είναι... και να ξεμπερδεύουν. Ναι. Δεν ξεμπερδεύουν όμως έτσι. Δεν θα ξεμπερδεύσουν. Μακάρι. Έτσι. Λοιπόν, έχω μια απορία. Είπατε και ήσταν σαφείς πως δεν τηρήθηκε τίποτα από. Ούτε καν από την κοινή προγραμματική, ναι, συμφωνία των τριών κομμάτων. Και καλύτερο. Να θυμίσω μια φράση ακόμη του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, του Φώτη του Κουβέλη, ότι θα δώσουμε, θα συμβάλλουμε σε διέξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Αδερφέ, πόσους βλέπει από την κοινωνία, τέλος πάντων, όρθιους σήμερα. Ειλικρινά δηλαδή. Μάλιστα. Εδώ ρημαγδός γύρω. Ωραία, δέστε κάτι όμως έτσι, για να μπούμε έτσι να καταλάβουμε και εμείς περισσότερα. Έχουν περάσει 9 μήνες από την την ώρα που ανέλαβε η τρικομματική κυβέρνηση. Αυτό το χρονικό διάστημα εσείς και εσείς προσωπικά, αλλά φαντάζομαι θα συζητάτε και με άλλους συντρόφους σας, γιατί, τι δώσατε, χρόνο αναμονής, περιμένατε, μην τυχόν κάτι αλλάξει, γιατί αυτό το οποίο λέτε τώρα φαντάζομαι θα το διαπιστώσετε κι εσείς ένα μήνα νωρίτερα και δυο και τρεις. Φαινόταν τα δείγματα γραφής από τον πρώτο καιρό. Να, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό. Λέω και έτσι, αν τυχόν έχετε έτσι... Ξέρω κάποιους άλλους συντρόφους ή πρώην συντρόφους ας πούμε που ακόμη δεν το βλέπουν ή κάνουν πως δεν το βλέπουν ή θεωρούν ότι όλα καλώς καμωμένα ή εν πάση περιπτώσει οι συνθήκες, οι αντικειμενικοί, οι εξωτερικοί παράγοντες κλπ. Κλπ. Διαμορφώνουν ένα τέτοιο πλαίσιο που είναι πλέον αναγκαστική επιλογή, ίσως και να το πιστεύουν. Το ζήτημα είναι τι κάνουν, αυτοί όμως παραμένουν. Αυτό είναι το θέμα. Σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ
ήμουν καταρχήν εντός εκτός, έτσι. Δηλαδή από τότε, πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, έτσι, του Μαΐου. Ναι. Στη συνέχεια όμως, έκανα εσωκομματικά και κυρίως με παρεμβάσεις σε στελέχη, φίλους μου, συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας, στο Θόδωρο, τον Μαργαρίτη, έτσι, στον Τσούκαλη, τον Νίκο. Λοιπόν, σε όλους αυτούς και στο Χατζησοκράτη και όλους αυτούς, παρεμβάσεις τέτοιες που τους ζητούσα το λόγο, που λένε, τους ζητούσα τα άρεστα. Και τα έχω γραμμένα αυτά και μπορώ να τα αποδείξω, γιατί τα έστελνα με mail αυτά, έτσι, και έπαιρνα και κάποιες απαντήσεις. Υπάρχουν διάλογοι επ' αυτών. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ, κύριε Πίσα, το ότι το κόμμα του οποίου είχα την τιμή να είμαι συνιδρυτικό μέλος και νονός μπήκε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Κατά κάποιον τρόπο. 1,5 χρόνο πριν εγώ είχα κάνει blog με αυτόν τον τίτλο, Δημοκρατική Αριστερά. Και στο συνέδριο κάποιοι το είπαν χαριτολογώντας ότι ο νονός. Τέλος πάντων, περισσότερο για να κλέσει είναι αυτά. Όταν μπήκαν σε αυτή τη λογική της μοιρασιάς των ωφελημάτων της εξουσίας, των νηματίων της εξουσίας, μπήκαν με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ύφος και με αυτό το ήθος, το οποίο κατακεραυνώναμε πριν. Και εγώ ο ίδιος. Εγώ έχω 4-5 αγωγές και μηνύσεις για τέτοια θέματα. Ότι όταν πρόκειται για δημόσιες θέσεις, αυτές πρέπει να προκυρήσονται και να καταλαμβάνονται αξιοκρατικά και με διαφάνεια. Κύριε και αδερφέ, με ξαφνιάζετε που σας ξάφνιασε. Μα καλά δεν ξέρετε ότι όχι, έτσι δεν λειτουργεί η εξουσία. Διαχρονικά. Εγώ περίμενα ότι θα ήταν το άλλο ύφος και άλλο ήθος της εξουσίας. Γι' αυτό, κύριε Κεμαλή, εσείς δεν θα γίνετε ποτέ μέρος της εξουσίας. Γιατί περιμένετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή είναι στην Ελλάδα η εξουσία. Έτσι κατανέμει. Εγώ ενοχλήθηκα πάρα πολύ και το κατάγγειλα. Καλά κάνατε, αλλά και το κατάγγειλα, να είστε ρεαλιστές. Το ότι, για παράδειγμα, υπόθηκε, έτσι μπήκανε στις συζητήσεις, ότι μία θέση διοικητού νοσοκομείου σε επίπεδο Θεσσαλίας αναλογή στη Δημάρ. Άκουσον. Ναι. Παίρνεις και εσύ το ποσοστούλι σου, ας πούμε, επί θέσεων, έτσι. Και επέλεξαν το νοσοκομείο Τρικάλων και προόριζαν σύντροφο, ο οποίος, ξέρω εγώ, συνταξιούχος και λοιπά, κατά τα παλαιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να τα δεχθώ. Έτσι. Εσείς και λειτουργείτε με την απλή, αλλά αυτό είναι το σωστό, ηθική, λογική. Και μάλιστα, ναι, στον καιρό μας, ναι, στις μέρες μας. Λειτουργεί το σύστημα. Στις μέρες μας. Είναι δυνατόν να παίζεις δηλαδή στην πλάτη των πληγωμένων ανθρώπων? Αυτό δηλαδή σας ξένησε. Ή το τελευταίο να πω, με παρέμβαση του Προέδρου της Δημάρ μένει το ΤΕΙ στα Τρίκαλα. Είναι ύφος και αισθητική του κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς? Ούτε ο Γιαννούσης τα έλεγε αυτά. Ούτε ο Γιαννούσης, κατόπιν ενεργειών μου. Έλεος, δηλαδή. Εσείς τώρα, ενώ η θέση της δημοκρατικής αριστερής, του συνασπισμού παλιά, θυμάμαι μία θέση, ότι όχι στον κατακαιρματισμό των ΑΕΗ. Αυτό δεν ήταν? Όχι κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο της Χούντας, κάθε πόλη και ΤΕΙ και ΑΕΗ. Λοιπόν, αυτή ήταν η θέση. Δείτε που φτάσαμε με παρέμβαση του Προέδρου. Έλεος τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιος είπε ότι η καρέκλα αποφασίζει και όχι αυτός που καταλαμβάνει την καρέκλα. Αυτό σας είπα. Ναι, αυτό ακριβώς, έτσι είναι. Τώρα πέστε μου λίγο κάτι. Σε συζητήσεις που κάνετε, επανέρχομαι σε αυτό, με άλλους συντρόφους σας και με φίλους, έτσι, τι προβληματισμός υπάρχει? Ο κεντρικός προβληματισμός είναι αυτός που τώρα περιγράψατε εσείς? Μπαίνουν άλλα θέματα, έτσι? Ο προβληματισμός αφορά δύο σκέλη, έτσι, έχει δύο σκέλη. Και υπάρχει σε πολλούς. Είναι ανεστραμμένο το ποσοστό. Ξέρετε, αν είναι ένα 20-25% σε επίπεδο στελεχών Κεντρικής Επιτροπής, στο επίπεδο της βάσης είναι 80%. Μάλιστα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που επέλεξαν και ψήφισαν τη Δημοκρατική Αριστερά, όσον κόσμο εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, είναι όχι απλώς δυσαρεστημένοι, έως αγανακτισμένοι. Δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουν. Βέβαια, παίρνει άλλο ποσοστό. Βλέπω προσχωρούν απόστρατοι της χωροφυλακής, αξιωματικοί κλπ. Δεν ξέρω, εκφράζονται. Αυτό το λέω, είναι δεικτικό χιούμορ μεν, αλλά δικαιούμαι να το πω. Είναι και υπαρκτό. Έχει συμβεί. Λοιπόν, και εδώ, έτσι, με διορισμούς στελέχωσαν την Νομαρχιακή Επιτροπή κλπ. Όχι με εκλογές. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι αυτό. Τι δουλειά κάνει, τι ζητάει η Αλεπού στο παζάρι? Τι κάνει εκεί?
και στο βαθμό που βλέπεις ότι τρώει κότες και αυτή, εν πάση περιπτώσει, δεν μας χρειάζεται. Το άλλο είναι τι κάνουμε. Λοιπόν, πολλοί κόσμος είναι στο ψάξιμο, ας το πούμε έτσι, προβληματίζεται, υπάρχουν πυρήνες, συλλογικότητες, όμιλοι προβληματισμού, κινήσεις διάφορες κλπ. Όλες αυτές όμως... Το κεντρικό άξονα μου επιτρέπεται ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή κάτι αυτόνομο. Ένα μέτωπο ανατροπής, το οποίο, αυτό ακούω, έτσι, γιατί μετέχω σε κάτι τέτοια ήδη, ο στόχος είναι αυτός, η δημιουργία ενός μετώπου ανατροπής της κατάστασης. Αυτή η ανατροπή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορεί να την κάνει και μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν επιλέξει να συμμαχήσει με θεσμικά, εντός εισαγωγικών τώρα έτσι, κόμματα. Σημερινά δηλαδή, που θα αλλάξουν ρότα αύριο και θα πούνε εντάξει, είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν θα γίνει τέτοια, δεν θα γίνει ανατροπή δηλαδή. Και βεβαίως η ανατροπή δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές μας εθνικές δυνάμεις, αυτό το ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλέον αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση κλπ. 5 οίκοι αξιολόγησης, 10 τράπεζες παγκόσμιες κλπ. Ορίζουν τις τύχες ολόκληρων λαών, αυτό χωρών. Είναι υπαρκτό, αλλά όμως πέστε, ναι. οι αντιδράσεις των λαών, που έτσι κι αλλιώς θα έρθουν αναπότρεπτα, μπορούν να κάνουν ανατροπές και μπορούν να κάνουν αλλαγές. Τώρα, σοβαρές. Οι άνθρωποι σαν εσάς που εγκαταλείψατε τη Δημοκρατική Αριστερά, αλλά και άλλοι, οι οποίοι είναι ανένταχτοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν, όλος αυτός ο προβληματισμός και η ανταλλαγή απόψεων που γίνεται θα σχηματοποιηθεί, δηλαδή θα πάρει τη μορφή, ναι, μιας πολιτικής κίνησης. Σε άλλες, ναι, εγώ εκτιμώ ότι κάθε μέρα μας ανεγκρίνονται και μια κίνηση. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό δείχνει, μόνο το χώρο της αριστεράς. Αυτό δείχνει τη ρευστότητα. Από την άκρα δεξιά μέχρι... Ακριβώς. Αυτό δείχνει τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Δεν και όχι μόνο. Δεν είναι ένας κατακερματισμός αυτός που βεβαίως δεν θα βοηθήσει. Βεβαίως είναι. Όχι απλώς κατακερματισμός, κονιορτοποίηση είναι. Αυτό το τοπίο, το πολιτικό τοπίο, είναι κινούμενη άμμος, όπως οι αμμοθήνες στη Σαχάρα. Είναι όπου θα φυσήξει ο άνεμος και όπου θα κάτσει. Δύο θέματα έτσι να σας βάλω, θεωρητικά είναι βέβαια. Αυτή την ώρα, αν από την τηλεκομματική κυβέρνηση, το λέμε έτσι θεωρητικά, αποσπαστεί η Δημάρ, ουσιαστικά την ίδια ώρα θα καταρρεύσει και αυτή η κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Δεν θα καταρρεύσει. Ήδη καταραίει από και οι τρεις. Και ακόμη κι άλλος να προσχωρήσει. Υπό το βάρος των προβλημάτων, έτσι, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Ήδη μιλούν για πολύ κρίσιμους μήνες. Μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε. Να σας πω, επιτρέψτε μου λίγο. Είναι πολύ δύσκολο. Σε αυτό που σας ρωτάω. Αλλά. Δεν λέω από την έννοια μόνο της αριθμητικής, η Δημάρ, αλλά από την έννοια και του άλωθη και της στήριξης γενικότερα. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει. Ναι. Ρωτάω λοιπόν εδώ, βλέπετε... Όχι, δεν βλέπω καταρχήν ότι θα φύγει. Αυτό δεν πρόκειται. Θέλω. Αν οσμίζετε κάτι ότι μπορεί να φύγει. Όχι. Να πάω λοιπόν στο λέω κατηγορηματικά γιατί είναι επιλογή, ξέρω από ανθρώπους, ας πούμε, από τον πρόεδρο και... τους, έτσι, τα ψηλά ιστάμενα στελέχη, ας πούμε, πολιτική γραμματεία κλπ, ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Ωραία. Θα τραβήξουν τον δρόμο μέχρι τέλους. Είστε σαφές. Πάμε σε κάτι άλλο όμως, εξίσου θεωρητικό, αλλά προηγουμένως, όπως το περιγράψατε, έχει και δώσει ρεαλισμό. Είπατε ότι δεν περιμένατε ποτέ ότι η Δημάρ θα μπολιαστεί και θα υποφέρει από αυτή την αρρώστια της εξουσίας και της καρέκλας. Αλλά το διαπιστώσατε. Απογοητεύτηκα ιδιαίτερα. Τι σας κάνει να πιστεύετε λοιπόν ότι... Απογοητεύτηκα ιδιαίτερα από ορισμένους, ξέρετε, οι ανθρώπινες σχέσεις παίζουν πάντα ένα ρόλο. Κύριε Κεμανίδη, τι σας κάνει λοιπόν να πιστεύετε όμως ότι αν θα γίνει μια άλλη έτσι συμμαχία στο πολιτικό σκηνικό με Δημάρ, Πασόκ ή και ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα δείτε και πάλι και από παλιούς συντρόφους σας που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνασπισμό, να παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα. Επειδή από τα 18 μου και κοντεύω, είμαι 57, μπήκα στο 58, άρα 40 χρόνια φούρναρης, έχω δει ότι γενικά οι θεσμοί και η λειτουργία τους, αλλά και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες αυτού του κράτους, ας πούμε, είμαστε ασθενείς, πάσχουμε.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Και από ρομαντισμό είναι... και από αφέλεια και από ευπιστία, έτσι, πολύ εύκολα, ας πούμε, κλπ. Φοβάμαι ότι και πάλι θα υπάρξουν απογοητεύσεις και αποτυχίες, ας πούμε, κλπ. Ο μόνος τρόπος είναι η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, όλων, όλων. Και η συνάφεια, τέλος πάντων, η μη αντίφαση μεταξύ προεκλογικών προγραμμάτων και μετεκλογικής πράξης. Αυτό το πράγμα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς, να υπάρξουν τέτοιοι θεσμοί που θα επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο των πάντων. Ο καθένας στο κόμμα του, τι λέγαμε χτες, το τηρούμε, δεν το τηρούμε, γιατί. Έρω την εμπιστοσύνη μου, ανατρέπω ανακλητότητα, τέτοια. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξει, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί από πάνω, ούτε εμείς οι πολίτες μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γιατί δείτε, εγώ, ας πούμε, διεπίστωσα κάποια πράγματα κατά τη δική μου άποψη. Αν το διεπίστωνε το 90% των ανθρώπων που ψήφισαν τη Δημοκρατική Αριστερά, μπορούσαν να κάνουν τίποτε? Δεν μπορούσαν, δεν το επιτρέπουν οι θεσμοί τώρα. Κύριε Καμανίδη, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η μόνη ασφαλιστική δικλίδα είναι ο δημοκρατικός έλεγχος, ο συνεχής και σε όλα τα επίπεδα, δημοκρατικός έλεγχος. Επιτρέψτε μου να πω, μου φαίνεται, θα χρησιμοποιήσω μια έτσι διδασκαλική ρήση. Κύριε Καμανίδη, δάσκαλε που διδασκες. Γεράσατε και μυαλό δεν βάλατε, που λέει, και τι εννοώ. Αυτοί που δεν σας ξέρουν ή και αυτοί που σας ξέρουν και μπορεί να έχουν έτσι κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο που φέρεστε και πολιτεύεστε. Να πω το εξής. Ναι, μπορεί να με εγκαλέσει. Ναι. Ένας πολίτης, ας πούμε, προσπαθούσε εγώ να τον πείσω τι ωραία, τι καλά ψηφίσετε Δημοκρατική Αριστερά. Δες έτσι, λίγο κάτι. Χτες. Θα μου πει, αδερφέ, εσύ μου λέγες χτες, τώρα τι μου λες. Κύριε Καμανίδη, εσείς... Άρα αυτούς... έχω κι εγώ ευθύνη για την κακή επιλογή μου. Δεν το βάζω σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να πω ότι έχετε μια διαδρομή, σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, η οποία διαδρομή ήταν αταλάντευτη. Με όποια λάθη μπορεί να έχετε κάνει στην πορεία σας, δεν αλλάξατε την αφετηρία σας και τις ιδέες με τις οποίες πορευτήκατε. Άρα λοιπόν φιλτράρετε και αξιολογείτε τα πράγματα μέσα από τη δική σας διαδρομή και μέσα από τα δικά σας πιστεύω και θέλω. Έλα όμως που η κοινωνία και ιδίως η πολιτική πρακτική είναι εντελώς διαφορετική. Να σας κάνω λοιπόν εγώ ένα ερώτημα τώρα. Γνώριζα, όχι από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς έχουμε και αρκετούς κοινούς φίλους, τον βασικό ή τους βασικούς λόγους για τους οποίους είπατε ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, παρετούμε από γραμματέας της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αλλά ρωτήσω λοιπόν λίγο με το χέρι στην καρδιά, για αυτούς που σας ξέρουν και ξέρουν ότι είστε ένας ακέραιος χαρακτήρας. Πώς ήρθαν να σας ρωτήσουν, γιατί Γιάννη μου έκανες το οποίο έκανες πολιτικά σκεφτόμενος, τι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει? Σας λέω πολύ απλά και πολύ λαϊκά, πολύ ανθρώπινα. Εκτιμώ ότι λίγοι θα το κάναν. Λίγοι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι... Αρκετοί φίλοι γνωστοί δημοσιογράφοι, υποψιασμένοι, στους οποίους βέβαια είπα ότι δεν είναι καιρός, δεν μιλάμε τώρα, θα τα πούμε αργότερα κλπ. Αλλά και λίγοι, έχετε δίκιο, λίγοι φίλοι. Φρόντισαν κάποιοι άλλοι φίλοι να το περάσουν έτσι, να θολώσουν τα νερά και να ξέρετε, περάσει. Γιατί σας κάνω αυτή την, την επισήμανση? Γιατί απλά, επειδή μιλάτε για εκδημοκρατισμό κομμάτων, για αλλαγή στη φιλοσοφία τους. Κύριε Καμανίδη, εγώ τώρα σας παίρνω συνέντευξη, αλλά θα σας κάνω έτσι μια τοποθέτηση και θέλω το σχολείο σας. Εκτιμώ πως τα πολιτικά κόμματα έτσι όπως είναι σήμερα είναι άρρωστα, είναι στην εντατική και ουσιαστικά βρίσκονται ένα βήμα πριν από τον πολιτικό του θάνατο. Τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μέχρι τώρα, μικρά και μεγάλα, έτσι, έχουν δείξει ότι η παθογένεια της εξουσίας, των συμφερόντων και των θέσεων έχουν πρώτα κυριαρχεί, κύριε Καμανίδη, στην πυραμιδική δομή. Δεν το έχετε δει και στα λειτουργία. Μικρά κόμματα και στο τοπικό επίπεδο. Στην κορφή της πυραμίδας είναι ο αρχηγός και δίπλα οι παρατρεχάμενοι. Έτσι. Οι οποίοι είναι της επιλογής του αρχηγού. Εντάξει. Λοιπόν, όλα τα άλλα, δημοκρατικές διαδικασίες εντός εισαγωγικών. Ακριβώς. Ακόμη και εκτός. Άρα, γιατί λοιπόν λέτε και εσείς στον κόσμο που είστε ένας ακέραιος άνθρωπος ότι πρέπει να αλλάξουν τα κόμματα, αφού δεν μπορούν να αλλάξουν? Δεν το επιτρέπει η ίδια η δομή τους όπως είναι σήμερα. Κοιτάξτε όμως,
οι ιδέες και οι προτάσεις υπάρχουν και δεν έχουν κατατεθεί ούτε εγώ ή κάποιοι άλλοι σαν και εμένα, ξέρω εγώ, ή και που προηγήθηκαν από μένα, έχουμε ας πούμε την τεχνογνωσία ή το, την, είμαστε τόσο πεφωτισμένοι ώστε να πούμε ιδού η λύση. Μα δεν χρειάζεται, κοιτάξτε, απλά πράγματα καταθέτει ο καθένας. Ναι. Οι προτάσεις έχουν κατατεθεί. Δηλαδή, αλλαγές σε επίπεδο συνταγματικής λειτουργίας και θεσμών μπορούν να υπάρξουν και έχουν προταθεί αυτά. Πολλές από αυτές τις προτάσεις θυμάμαι ότι τις έκανε για παράδειγμα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έτσι, τον οποίον τον ονόμαζαν περιφρονητικά ορισμένοι, μεταξύ αυτών και ο νυν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, θεσμολάγνο, έτσι, ο θεσμολάγνος. Είχε δίκιο όμως ο θεσμολάγνος για πολλά πράγματα, ο Κωνσταντόπουλος. Τα έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, που έκανε μια απόπειρα να δημιουργήσει ένα κόμμα περιφερειακή Ελλάδα, πώς το ονόμαζε τέλος πάντων, που δεν ευωδόθηκε. Δεν υπήρχε το σωστό timing τότε. Τότε ήταν, εντάξει, ίσως ήταν άτυχος από τον καιρό, τα φεγγάρια δεν τον ευνόησαν. Αλλά τα περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα περιγράφουν, δηλαδή έχουν κάνει διάγνωση της ασθένειας και των αιτίων, ας πούμε, της ασθένειας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, τόσα χρόνια γαλουθεί και θυμηθείτε ότι αυτός ο λαός και αυτή η χώρα, έτσι, πέρασαν τουρκοκρατίες, τέσσερις αιώνες, μετά τσιφλικάδες, κοντζαμπάσιδες κλπ. Κλπ. Αφέντη μου, εδώ στη Θεσσαλία ιδιαίτερα, ο αφέντης, το αφεντικό κλπ. Κλπ. Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Έτσι, θέλουν πολύ χρόνο να οριμάσουν οι αλλαγές. Οι αλλαγές πρώτα γίνονται στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν γίνονται με νόμους. Λοιπόν, εάν δεν αλλάξουμε μυαλά εμείς οι πολίτες, να ζητάμε το λόγο από τον Δημοτικό Σύμβουλο που εκλέξαμε, από τον Δήμαρχο που εκλέξαμε, από τον Βουλευτή που εκλέξαμε, από τον Γραμματέα της Νομαρχιακής μας Επιτροπής, του κάθε κόμματος, έτσι. Εάν δεν γίνουν αυτά, όπως είπατε κι εσείς και συμφωνώ απολύτως με αυτό, μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Απλώς θα αλλάζει ο Μανολιός. Πάντως και στο Δήμαρχο που πάμε στο Δημοτικό Σύμβουλο, συνήθως ζητάμε ή διορισμό ή εξυπηρέτηση στη γειτονιά μας, κύριε Μαρίδη. Εγώ δεν ζήτησα τέτοια πράγματα. Για να γυρίσει εγώ ζητάω, το τραγούδι. Εγώ ζητάω μια λάμπα να αλλάξει, όχι η δική μου. Μου το ζήτησε μια συναδέλφισσα εκεί, σε έναν δρόμο στη γειτονιά. Κάει και μια λάμπα και δυστυχώς δεν έχουμε να, δεν αγοράσαμε, λέει, λάμπες. Δεν προβλέπεται προς το παρόν. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι για τον εαυτό μου πιστεύω ότι είναι γνωστό αυτό. Δεν ζήτησα ποτέ ούτε διορισμούς, ούτε ρουσφέτια προσωπικά κλπ. Κλπ. Τουναντίον, όλες οι κινήσεις μου εις βάρος μου είναι. Αλλά μικρή σημασία έχει και αυτό. Μικρή σημασία. Το ζήτημα είναι ότι μια ακόμη απογοήτευση εγώ την έχω πάρει. Εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και ειλικρινά σας το λέω. Εύχομαι, αλλά είμαι περίπου βέβαιος ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Αλήθεια, να σώσουν τη χώρα. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, πέστε μου λίγο και σε τοπικό επίπεδο αυτές οι κινήσεις θα μορφοποιούνται, σχηματοποιούνται. Ασφαλώς. 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 Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, αλλά ήδη υπάρχουν αρκετά άτομα και από τον ίδιο το χώρο, από στελέχη και μέλη της πρώην, ας πούμε, πρώην μέλη και στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς που κινούνται πλέον σε άλλες κατευθύνσεις. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και πάλι σε πολιτικό επίπεδο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.